Hey guys, Μιχάλης εδώ. Στο σημερινό βίντεο παίζουμε God of Tsushima. Η αλήθεια είναι ότι το έπαιξα λίγο για να μάθω τα κουμπιά και να μην είμαι νουμπάς και για να μην φάμε το μισό χρόνο μαθαίνοντας τα κουμπιά. Είδα πολύ λίγο την ιστορία και δεν έχω δει πολλούς YouTuber να το παίζουν, άρα είναι ένα από τα παιχνίδια που δεν ξέρω πώς τελειώνει και που δεν ξέρω πολλά πράγματα για την ιστορία του γενικά. Θα προσπαθήσω να κάνω τα ίδια πράγματα που κάνα και την πρώτη φορά όταν το έπαιξα. Επίσης να σας πω μια ωραία μαγιά που έκανα. Επί το παιχνίδι έβαλα τις φωνές να είναι στα κινέζικα, ιαπωνικά, κάτι τέτοιο. Γιατί είναι λίγο παράξενο να βλέπεις Κινέζους να μιλάνε αγγλικά αντί για κινέζικα. Και για να καταλάβω, αλλά μην φοβάστε, έχει ελληνικούς υπότιτλους. Έτσι θα καταλαβαίνουμε τι λέει. Λοιπόν, νέο παιχνίδι. Ακούγομαι καλά. Κάτσε να βάλω λίγη φωνή να ακούτε κι εσείς. Ήταν καλύτερο ίσως να το παίζω νύχτα το παιχνίδι, γιατί είναι και λίγο σκοτεινό. Αλλά τέλος πάντων. Α, φωτεινότητα. Όπα, ξεκινάμε. Όπα, καλέ, τι έγινε. Ξεκινάμε με σημαίες και με δυνατό άνεμο. Τσουσίμα, Ιαπωνία. Άρα είμαστε στην Ιαπωνία. Τι ωραίες τόλαρες έχουν οι σαμουράι, Μιχέσο. Έχουνε και αυτό. Όπα. Ακούς τη ιαπωνική φωνή με ελληνικούς υπότιτλους. Είναι βε. Μάλιστα, κατάλαβα. Αμήλικτη. Ασταμάτητη. Αφού είναι ασταμάτητη, τι πάμε εκεί να κάνουμε. Είμαστε 80 σαμουράι. Ναι, για να επιβραβύνετε την εισβολή. Δηλαδή να έρθει το τσουνάμι και απλά να σας έρθει πιο μικρό, ας πούμε. Μ' αρέσει αυτή η λογική των σαμουράι ότι θα πεθάνουν γενναίοι. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι φαίνεται λίγο πιο σκοτεινό. Ίσως την τηλεόραση να φαίνεται λίγο. Ίσως το βίντεο να φαίνεται λίγο φωτεινό. Θάρρος, τιμή, Ανδρία. Αυτά μας ορίζουν, ναι. Εγώ που θα παίζω με το ένα χέρι, τι να πω. Α, έχω καφέ άλογο εγώ. Είχα διαλέξει μαύρο. Αυτός ο μπλένο άρχοντας, ωραίος. Όπα, ελπάζουμε. Πάει να διαπραγματευτεί αυτός. Γιατί μόνο αυτός φεύγει. Okay, πάμε για διαπραγματεύσεις. Ξένοι! Στείλτε το καλύτερο πολεμιστή σας να τον γκαμίσω. Ελάτε να τον. Ποιο ήταν γκαμίσω. Καλέ, το King Kong μας φέρανε. Α, θα μας κεράσει κρασάκι. Βλέπω κρατάει ένα δοχείο. Σούφι δεν έφερες. Σκέτο κρασί θα πιούμε. Φέρε και μια σαμπάνια. Ρε, κρασί σε μένα ρε. Όπα, τι πέρα κάνει με τη φωτιά. Ρε, βγάλε τους μαζί σου ρε. Α, ρε μπαλάκ. Ρε, τι έκανε αυτός. Ρε, το τρελό μας αποκεφάλισε. Πράγματι είναι ο καλύτερος πολεμιστής τους. Σαμουράι! Παραδίνεστε! Επίθεση στους μαλάκες! Οκ, να είμαι κι εγώ! Όπα! Let's go.
φούστιδες. Όχι. Πέθανα, έχασα, εγώ φταίω. Καλά, εντάξει, θα ξαναπαίξω και θα τα καταφέρω. Αν ήταν ιστορία. Ένας βάρβαρος. Το κατάνα μου. Γεια σου ρε θείε Μερακλούλη. Τζιν. Με λένε Τζιν. Και ποιος με, και ποιος με φοράει. Επειδή και καλά Τζιν. Έλα. Είμαι σαχισμένος. Πως πηδάω έτσι. Κάτσε εδώ λίγο τα κουμπιά, γιατί μια φορά το παίξα το παιχνίδι. Μάλιστα. Sorry, άμα δεν φέρετε πολύ καλά. Άντρεφ, γαμίστε τους. Σαμουράι, όπα, μάθε τα κουμπιά. Όπα. Φάει αυτή bitch. Bitch you bitch. Γαμώ την bitch σου, τη μάνα σου. Το γάμισα, οκ. Okay. Όπα κι άλλος. Α. Ασπίδα. Α. Τι έγινε ρε μπρο. Τι έγινε ρε τρελέ. Ρε. Μακριά από το δικό μου το στρατό. Μακριά από δικούς μου συμμάχους. Αυτό που μου αρέσει είναι τα γραφικά. Ότι σου δείχνει όλο το στρατό σαν να στο πόλεμο. Δεν σου δείχνει μόνο το παίχτη σου. Και φαίνεται σαν να παλεύουμε στα αλήθεια. Σαν να είναι αληθινό. Δεν έχει, ξέρω εγώ, κινήσεις που λες πώς τις κάνουνε. Είναι πιο φυσιολογικές, πιο ανθρώπινες. Και εγώ είμαι πολύ καλός δολοφόνος. Να το συμπεριλάβουμε αυτό. Εγώ το μεταξύ με αυτός εδώ. Όπα η ζωή μου. Όπα. Με σκότωσαν. God of Tsushima dead. Τώρα το μεταξύ στα αλήθεια έχασα. Πάμε πάλι. Έλα. Έλα. God of Tsushima. Όπα. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε γαμώ τη μάνα σου. Είμαστε δύο κι ένας. Έλα. Πάμε. Ελάτε να τα πάρετε. Ελάτε. Όπα. Ρε, θα με σκοτώσουν, θα με κάνουν μαύρο στο ξύλο. Και πάνε κι αυτοί. Οπ, θείε. Πέθανε, ναι, με θάρρος, ναι. Τι θάρρος, ρε. Τι να το κάνει, πέθανε. Αλλά πλάκα κάνω, συμφωνώ. Έλα, πάμε. Πάμε στη μάχη. Βούρς το πατσά. Βούρς τις κατακουζίνες. Όπα, story.
Θα πάμε πολεμώντας. Παραλέα. Είμαστε μαζί σε αυτό. Μαζί νικητές. Έλα εδώ χοντρούλι. Δίπλα μου έσκασε. Την έφαγα στη μάπα μου. Τι τραβάμε κι εμείς οι Κινέζοι. Τρώμε φίδια. Που βρέθηκε το βέλος ρε. Βόμβα μου στείλανε φλεγόμενο βέλος. Εντάξει, ένα βέλος έχουμε και μια έκρη. Πότε του βγάλει την παλοπλία του θείου μου. Τον έκδισε δηλαδή και μετά του βάλε χειροπέδες. Έλα, δίπλα το ξύφος. Όπα, θα μου έρθει και τριτό. Όλο αυτό το έπαθο σοβαρά τώρα. Από αυτό. Έλα. Έλα τώρα ρε, ένα βέλος στην πλάτη έφαγε και λιποθύμησε. Ειλικρινά. Αμάν. Τι θες εσύ εδώ ρε. Τι θες εδώ ρε, απόβρασμα των χοντρών και της κοινωνίας. Ρε ο καημένος μπορεί να κοιμότανε. Τι του ζάλιζε στον ύπνο. Όπα. Διάλογος παρακαλώ. Είμαι ο Χοντούνι. Χοντούνι Χοντρούλης. Συγγνώμη, το βίντεο είχε σταματήσει. Δεν ξέρω αν φάνηκαν όλα όσα είπα στο βίντεο, όμως θα συνεχίσουμε. Μας είχε πάρει το μεταξύ, νομίζω, το ξύφος. Αυτός είμαστε για μας τα πιστεύω μας, τη θρησκεία μας. Είπε ότι, είχε πει ότι αναγνωρίζω ότι είμαστε καλός πολεμιστής, ότι το βλέπει. Παραδίνεσαι ή όχι? Ποτέ. Πες κάτι. Καταλάβαμε. Αυτό δεν είναι δικό μου. Α! Ουτς. Ναι. Απ, ένα πτώμα. Α, ζωντανός είμαι. Σήκω. Έτσι κάνουν οι άντρες. Όπα. Τι έφυγε κι αυτός. Ναι, είσαι ζωντανός. Ιαπωνία. Πώς βρέθηκα εγώ εδώ? Λοιπόν παιδιά, η αλήθεια είναι ότι παρά είναι μικρό το βίντεο, αλλά δυστυχώς θα πρέπει μάλλον να το κλείσω, γιατί αυτή τη στιγμή πώς να το εξηγήσω τώρα, έγινε ένα στραβό και θα πρέπει να σταματήσω. Θα το συνεχίσω προφανώς, ελπίζω να σας άρεσε. Είχα κάνει και ένα αστείο, λογικά δεν θα το ακούσατε. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και γεια σας.